σαν ζώο τους και θεός. Και συνέκλειψες πάντα πλήθρεται και τους μετρούς και τους μετρούς εξαναστησάς. Δόξα κι εσύ εγκέση βόλτας Χριστός σωτήν παντοδύνα. Και τη φλογή μυρανθέα, τρεις σταυρούς επίξα το εν Γολγοθά Πιλάτος. Δύο της ληστεύσας η κένα του ζωγό που ονείδεν ο Άδης και είπε της κάτω. Όλοι οι τουργοί μου και δυνάμεις μου, πίσω η μπίξα σκύλων την καρδία μου, ξυλίνει μελών και εκέτης εν άφρου και διαρίσωνε. Το ένδον μου πονώ, την κοιλία μου αλγώ τα αισθητήριά μου. Με μάσει το πνεύμα μου και αναγκάζομαι εξερέξαυσης των αδάμ και τους εξαδάμ. Ξύλο δοθέντας μυξήλων καρδού τους, εισάγει πάλι εις τον παράδεισο. Το αυτό μηνύει η Μαρτίο, την 22η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βασιλείου Πρεσβυτέρου της Αγκυρανών Εκκλησίας. Η αυτή μέρα Άγιοι Μάρτυρες Καλλινίκη και Βασίλισσα Ξύφτε Λιούκο. Η αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Προσίδος, Φυγατρός Τραϊανού του Βασιλέως και των συναυτοί πέντε κανονικών. Ο Άγιος Νέος Ισιομάρτης, ο Φίλιος, εν Κωνσταντινούπολη Αθλήσας, εν έτη 1814 Ξύφτε Λιούκο. Η αυτή μέρα, Κυριακή Τρίτη των Ιστιών, την προσκύνηση εορτάζομεν του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Των Σταυρών γη σύμπασα προσκυνησάτο, διούπερ έγνο και σε προσκυνήν λόγε. Τι αυτού δυνάμει Χριστέ ο Θεός και ημάς των του πονηρού διαφύλαξον επηριών και τα θεία σου πάθη και την ζωηφόρον ανάσταση προσκυνήσει αξίωσον. Το τεσσαρακονθήμερον ευμαρός διανύσαντα στάδιον και ελέησον ημάς ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος. Ακτίνα συνέστηλε νέκρυψε, πάσα δεκτήσει σύμνησεν εν φόβο τη συν μακροθυμία και γάρε πλήστη γη τη εισενέσεως. Ορθρίσω δε σε ανυμνούμεν σωτήρ του κόσμου, ειρήνη νευράμενη το σταυρό σου, διού ανεκένησα στο γένος το ανθρώπινον,
φως προς ανέσπερον αγώνι μας. Τον τύπον του Θείου Σταυρού Ιώνας εν κοιλία του κήτους τεταμένες παλάμες προδίε χάραξε και ανέφορες εσωσμένος του θύρος τη δυνάμη σου λόγε. Φλογώσεως ο πέδας ρισάμενος, άρκα προσλαβόμενος, ήλθεν επί γης και εν σταυρό προσήλωθης, σωτηρίαν ημίνε δωρήσατο, ο μόνος ευλογητός των πατέρων Θεός και υπερένδοξος. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, χείρος εν το λάκκον βληθείς των λεόντων ποτέ, ο μέγας εν προφήτες, σταυρό είδος εκ πετάσας, Δαλήλα βλαβείς, εκ της τούτων καταβρώσεως έσωστε, ευλογών Χριστών των Θεών εις τους αιώνα. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Ενηγήσουν ένα πάδι και συνειδόξουν ένα πέμπτο με το πατρί και το πνεύμα την οικία και ίσω σε όλα. Αμήν. Πάσα πνοή ενεσάτω τον κύριο. Πάσα πνοή ενεσάτω τον κύριο. Ενεσάτω πνοή πάσα τον κύριον. Και υπέ του κατεξουθήν εμάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριων των Θεών ημών, οικετεύσομεν το Αγίου Ευαγγελίου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή ακούσομεν το Αγίου Ευαγγελίου. Και το πνεύμα σου. Κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου τον άγνωσμα. Πρόσκομεν. Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι. Τη μία του Σαββάτου, Μαρία η Μαγδαληνή, έρχεται πρωί σκοτίας, αιτιούς ίσως μνημείων και βλέπει του λίθων ηλμένων εκ του μνημείου, τρέχειον και έρχεται προς Σίμων Πέτρον, και προς τον άλλον μαθητήν, ον εφήλιου Ιησούς, και λέγει αυτής, «Ήραν τον Κύριον εκ του μνημείου, και ουκ είδεμεν που έθηκαν αυτόν. Εξιωθενούν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής, και ήρχεν το εις μνημείου, έτρεχον δε οι δυο μου, και ο άλλος μαθητής προέδρομε τάχειον του Πέτρου και ήρθε πρώτος εις μνημείου, και παρεκύψες βλέπει κείμενα τα θόνια, ουν μεν τη εισήρθε. Έρχεται ουν Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτό, και εισήρθεν εις του μνημείου και θεωρεί τα θόνια κείμενα, και του σουδάριον ο ειν επί της κεφαλής αυτού, που μετά των οχονίων κείμενων, αλλά χωρίς εν τετυλιγμένων εις ένα τόπο, τότε ον εισήρθε και ο άγνος μαθητής έωθεν πρώτος εις μνημείου, κι είδε και επίστευσαν ουδέποδα είδησαν της γραφή,
ότι δι' αυτόν εκ νεκρών αναστήνε, επιουθενούν πάλι προς εαυτού. Οι μαθητές. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ανάστασιν Χριστού, Θεάς άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάστασιν ημνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός Σου άλλων ουκίδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον ημνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας δι' ημάς. Θανάτω θάνατον όλεσεν. Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγελεό Σου και κατά το πλήθος των νυκτιρμών Σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομεν από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθόρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδει απαντός. Ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον Σου επίσω, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις Σου και νικήσεισεν το κρίνεστα εσέ. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισε με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια η αγάπη σας, τα δειλά και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσα μη. Εις πολλά έτη δε. Με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα. Απόστρεψον το πρόσωπον Σου από των αμαρτιών μου και πάσας, τας ανομίας μου εξάλειψον. Αλίαν καθαράν κτίσον εν ημίη ο Θεός, και πνεύμα εφθάσε γέννησον εν της εγάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου Σου και το Πνεύμα Σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου Σου και πνεύματι γεμονικό στήριξον με. Διδάξου ανώμους τα σοδού Σου και ασεβείς επίς επιστρέψουσι. Είσαι με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη Σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή Σου. Ό,τι θέλεις εσύ ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία Σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Ότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Ότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριον Σου μόσους και ελεησόν με ο Θεός. Με δόξα Πατρί και Υιό και Άγιον.
πράτη της μετανοίας άνοιξον μη πύλας ζώδωτα ολθρίζει γαρ το πνεύμα μου προς ναών των Αγίων σου ναών φέρων του σώματος όλων εσπυλωμένων αλλός ικτήρμων κάθαρων ευσπλάχνος σου εσκρές γαρ κατερρύπωσα την ψυχήν αμαρτίες ως ραθύμος των βίων μου όλων εκ δαπανίσας τέσσες πρεσβείες ρίσε με πάσης ακαθαρσίας ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιόν σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημα μου τα πλήθη των πεπραγμένων μη δήλων ενώνω τάλας τρέμων την φοβεραν ημέραν της κρίσεως αλλά θάρρον εις το έλεος της ευσπλαχνίας σου ως ο Δαβίδ ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα σου Πεντατόλεως και Διονυσίου Επισκόπου Εγκύτης των Θαυματουργών.
Αγίων εν δόξων μεγαλοπαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου Τύρονος και Στρατιλάτου Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερών Μαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων εν δόξων μεγάλων μαρτύρων Θέκλας Βαρβάρας, Αναστασίας Εκατερίνης Κυριακής Φωτεινής Μαρίνης, Παρασκευής και Ειρήνης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσι Λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώδων Ιωακήμ και Άνης, Βασιλείου Καλλινίκης Ευθυμίου των Μαρτύρων, όν και την Θείαν μνήμην επιτελούμεν σήμερον και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομεν σε μόνε πολυέλε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και μητέρα του φωτός εν ύμνης ημώντες μεγαλύνομεν. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Επέβλεψε επί την ταπεινώση της νόλης αυτού η δώρα από του νυν μακαριούσι με πάσε γένε την τιμιωτέρα των χερουβίμ και εν δοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Ότι επίσε μη μεγαλία δυνατός και άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτούς γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Καθήλε δεινά επί σε κράτος εμβραχιώνει αυτού διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών την τιμιωτέρα των χερουβίμ και εν δοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ της αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψους ταπεινούς
πεινώντας ενέφλησεν αγαθών και πλουτούντας, εξαπέστειλε καινούς στην τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Άρε το Ισραήλ, παιδός αυτούν εις συνελεούς, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος, την τιμιωτέρα των χερουβίμ, τέν δοξωτέρα να συγκρίτως τον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Ω Μητέρ Παρθένε και Θεοτόκε αψεύδεις, η τεκούσα ασπόρος Χριστόν των Θεών ημών, τον εν σταυρόν υψωθέντα σαρκή σε υπιστή πάντες αξίως, συ τούτον ειν μεγάλη. Και βρουν τα οθόνια
κεφαλής ειν δε το σουδάριον χωρίς τούτον δυο πάλιν ησύχασαν τον Χριστόν έως είδον. Σταυρόν Χριστού τον Τίμιον σήμερον πρότεθέντα ειδόμες προσκυνήσομεν και πίστος εφρανθόμεν κατασπαζόμεν υπόθω τον εν τούτο θελήσεμ σταυρωθέντα ετούμενη Κύριον αξιός επάντας ημάς ον σταυρών των Τίων προσκυνήσε και φθάσε την Ανάστασιν πάντας ακατακρίτως. Το ξύλον αίων πάνσεμνε τας ακράντους παλάμας υπέρ ημών εξέτεινε προσπαγήσω ο Υιός σου μην ευσεβώς προσκυνούμεν δώσει μην την ειρήνην και τα κοσμός σωτήρια φτάσε πάσεπτα πάθη και την λαμπράν και κόσμο χαρμοσύνων προσκυνήσε του Πάσχα Κύριον ημών και φωσφόρον ημέρα. Oh.
Αλλάξω
Και Άγιε
πάντων Κύριος παραγωγικός εκφεύγειν τάκτην έδι δόξα
εσύ το δείξαντι το φως, δόξα εν υψής της Θεών και επί της ειρήνην εν ανθρώπης ευδοκίαν. Κοινούμεσα, ευλογούμεσα, προσκυνούμεσα, δοξολογούμεσα, ευχαριστούμεσαι. Αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την αίσθην ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, ελέησον ημών. Ότι εσύ μόνος Κύριε, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριε, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κόστην ημέραν ευλογήσουσε εν έσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Έτσι δεόμεθα υπέ των καρπορφορούντων και καλλιεργούντων. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτην, αναμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Άνι το Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι μαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε φυγόν, διδαξόν με το πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσου οψώμεθα φως. Παρατείνον το έλεος σου της γήνος κουσίσε, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος
Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αείμ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Thank you.
Χριστόν την κληρονομία σου. Νίκαζε βασιλεύση κατά βαρβάρο χωρούμενο και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων χωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων χωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Των σταυρών σου προσκυνούμεν Δέσποτα και την Αγίαν σου Ανάσταση δοξάζομαι. Τον σταυρόν σου προσκύνεις πολλά τη Δέσποτα και την Αγίαν σου Ανάσταση δοξάζομαι. Τον σταυρόν σου προσκυνούμε Δέσποτα και την Αγίαν σου Ανάσταση δοξάζομαι. Εσύ με τον πρώτο ιερέα να κάνει την λειτουργία. Δεύτε πιστή των ζώπιων ξύλων προσκυνήσομεν, εν ο Χριστός ο βασιλεύς της δόξης, εκουσίας κύρας εκτείνας ύψωσεν ημάς εις την αρχαίαν μακαριότητα, ους πριν ο εχθρός δίδων εις ηλίσας εξορίστους Θεού πεπί. Σήμερον σωτηρία το κόσμο γεγονεν, άσομεν το Αναστάντη εκ τάφου και αρχηγό τη ζωή ημών. Κάθε λόγκαρ το θάνατο των θάνατων, τον οίκος εδώ και νημή, και το μέγα ελαιό. Ευλό.
Θεοποιήσον δέσποτα. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθείας των Αγίων του Θείου Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέ του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θείου Ισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε Σοβόν και θεοδόξων Χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέ του Αρχιεπισκόπου ημών ελπιδοφόρου. Εισπερνάει τη δέσποτα. Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε for the President and for all in public service, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For this city and for every city and land and for the faithful who live in them, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For favorable weather, for an abundance of the fruits of the earth, and for peaceful times, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For those who travel by land, sea, and air, for the sick, the suffering, the captives, and for their salvation, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For our deliverance from all affliction, wrath, danger, and necessity, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. O you, O Lord. Ό,τι πρέπει σοι πάσα, δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Έδωκας της πλουμένης σε σημείωση του υφυγή από προσώπου τόξου. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Ανέβεις εις ύψος ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, φρουδέιν τες αίσιον σόβδε Θεοτόκος, Σέγιορ Σέιβας. Έδωκας κληρονομίαν της φοβουμένης το όνομα σου, Κύριε. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us.
προσκευμέσιον ας εν προτέκτας, O God, by your grace. Lord, have mercy. Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Who you are, Lord. For yours is the dominion and yours is the kingdom and the power and the glory of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever and unto ages of ages. Αμήν. Είδωσαν σε πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Σώσον ημάς Ιε Θεούν, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Let us worship at the place where His feet stood. Save us, O Son of God, risen from the dead. We sing to you, Alleluia. Ο δε Θεός βασιλεύσιμον προαιώνων ηργάσατον, σωτηρίαν εν μέσω της γης, σώσον ημάς Ιε Θεούν, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Ο δε υψωθήσομεν εν της ένθνεση, υψωθήσομεν τη γη, σώσον ημάς Ιε Θεούν, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θάνατο θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάν. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Η ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Η ελέησον. Παναγίας εχράντο υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγκύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος σας υπάρχεις και συνειδόξεν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδίον των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστί. Σώσον Κύριε των λαών.
δόξασον και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων χωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Σώσον ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον φυλάτω δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Σοφία ορθή, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό. Ψαλώντας η Αλληλούια, σούν ημάς η Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών. Ψαλώντας η Αλληλούια. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων χωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Των ουρανίων στρατιών αρχιστρατηγή, βυσοκούμενη μας η μισή ανάξη. Τη χειρσίτε ημάς σκέπη των θερίγων της αηλού ημών θόξης, φρουρούντες ημάς προσπίπτοντας εκτενώς και
πνεύοντας εκ των κινδύνων λυτρώσαστε ημάς ως ταξιάρχε των ανωδυναμεών. Την πανεφήμων νύμφη Χριστού υμνήσομεν εκατερίναν την θείαν και πολιούχον σύναν την βοήθειαν ημών και αντίληψην ότι εφήμως ελαμπρός τους κομψούς των ασεβών του πνεύματος τη μαχαίρα και νήνος μάρτης τευθύσα ετήτε πάση το μέγα έλεος. Amen.
προσκυνούμεν δέσποτα και την Αγία σου Ανάσταση δόξα. Thank you.
άμπρος δύναμη των σταυρών σου ως κοινούμε Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου πολλά τα έτη Βαρθολομέου του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου πολλά τα Επίσης
σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Προσέ, Κύριε, και κράξω με ο Θεός μου. Προς Εβραίους επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα. Αδελφοί, έχοντες αρχιερέα μέγαν, διελιληθώτα τους ουρανούς, Ιησούν των Υιών του Θεού, κρατώμεν της ομολογίας. Που γαρέχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον συμπαθήσε, τες ασθενείες ημών. Επειρασμένων δε κατά πάντα καθομοιότητα, χωρίς αμαρτία. Προσερχόμεθα ούν με τα παρησίας τον θρόνο της χάριτος, ή να λάβουμεν έλεον και χάριν εύρωμεν εις εύκαιρον βοήθειαν. Πάσχαρ αρχιερεύς εξ ανθρώπων λαμβανόμενος, υπέρ ανθρώπων καθίσταται τα προς τον Θεόν, ή να προσφέρει δώρατε και θυσίας υπέρ αμαρτιών. Μετριοπαθήν δυνάμενος της αγνώση και πλανωμένης, επί και αυτός περίκειται ασθένειον. Και δια ταύτην οφείλει καθώς περί του λαού, ούτω και περί αυτού προσφέρει υπέρ αμαρτιών. Και ούχε αυτό της λαμβάνει την τιμήν, αλλά καλούμενος υπό του Θεού καθάπερ και ο Άρων. Ούτω και ο Χριστός ούχε αυτόν εδόξασε, γεννηθήνε αρχιερέα, αλλολαλήσας προς αυτόν, Υιός μου είσαι, εγώ σήμερον και γενικά σε, καθώς και εν εταίρο λέγει, Συ ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. O Lord, save your people and bless your inheritance. To you, O Lord, have I cried, O my God. The reading is from St. Paul's letter to the Hebrews. Brethren, since we have a high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. For we have not a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. For every high priest chosen from among men is appointed to act on behalf of men in relation to God, to offer gifts and sacrifices for sins. He can deal gently with the ignorant and the wayward, since he himself is best with weakness. Because of this, he is bound to offer sacrifice for his own sins, as well as for those of the people. And one does not take the honor upon himself, but he is called by God, just Aaron was. We also Christ did not exalt himself to be made a high priest, but was appointed by him who said to him, Thou art my son, today I have begotten thee. As he says also in another place,
Thou art a priest forever, after the order of Melchizedek. Ειρήνης ή το αναγνώντη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Του κατά Μάρκον του Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος, ως της θέλει ο πίσω μου, ακολουθήν απαρνήσα στο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθείτε μη. Ως χαράν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν, ως διάν απολέσει την εαυτού ψυχήν, ένεκαινε μου και του Ευαγγελίου, ούτω σώσει αυτήν, τη χάρο φελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμον όλων, και ζημιώθει την ψυχήν αυτού, ή τη δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, ως χαρέαν επεσκυνθεί με και τους εμούς λόγους εν τη γενναία ταύτη, τη Μιχαλίδη και Αματολό και ο γιος του ανθρώπου, επεσκυνθήσετε αυτόν όταν έλθει, εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των Αγγέλων των Αγίων, και έλεγεν αυτής, αμήν λέγω ημήν, ότι εσύ τίνες τον οδε εστικότων, ή τίνες ουμίγευσαντε, θανάτου έως αν είδωσι την βασιλείαν του Θεού. Αλληλυθείαν εν δύναμη. The reading is from the Gospel according to Saint Mark. The Lord said, if anyone wishes to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it, and whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. What does it profit a man to gain the whole world and forfeit his life? For what can a man give in return for his life? For whoever is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, of him will the Son of Man also be ashamed when he comes in the glory of his Father with the holy angels. And he said to them, truly I say to you, there are some standing here who will not taste death before they see the kingdom of God come with power. Το ευαγγελιζομένο και παντί το λαό. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Πολλά το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
να προσελκύσει. Και in vain.
εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
των προκατόχων ημών αρχιεπισκόπων Σπυρίδωνος και Δημητρίου, των συλλειτουργών των ημίν πρεσβυτέρων Παύλου και Ιωάννου και των διακόνων Μιχαήλ, Σπυρίδωνος και Μιχαήλ, των αρχών των οφικιάλων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, του Προέδρου και των Επιτρόπων του Ιερού Ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, της Προέδρου και των μελών της Φιλοπτώχου Αδελφότητος και των δούλων του Θεού Άννα, Παρθενία και Τζόρτζ, και πάντων ημών των προσελθόντων εις την Θείαν και Ιεράν μυσταγωγίαν ταύτην, νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αθηναγόρου και Δημητρίου των Αηδήμων Πατριαρχών, των Μακαρίων και Αημνίστων Προκατόχων ημών Αρχιεπισκόπων, Αλεξάνδρου, Τιμοθέου, Μιχαήλ και Ιακώβου, των Μακαρίων και Αηδήμων Κτητόρων και Ανακαινιστών του Ιερού Ναού τούτου, πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, νηστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Της ειρησίνη την διακονίσουμε στους αυτούς και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Beloved Deacon Michael, today is the Sunday of the veneration of the Holy and Life-Giving Cross. You could not find a better day for your ordination to the Holy Priesthood, dear Michael. Even though we must gather in a diminished way as a community to witness your elevation into the ranks of the Holy Priesthood,
We are not diminished and can never be diminished as the Church. Throughout this season of serious illness, of serious threats to our very way of life, we affirm that the Church abides as it always has. We are the body of Christ, a body that was scourged, pummeled, humiliated, tortured, crucified, and buried, but a body that arose on the third day, arose immortal, eternal, and apportioned through the Holy Eucharist to feed and nourish every Christian throughout the ages. Our Ecclesia can never be overwhelmed. Even the gates of hell cannot prevail against her. The Church will survive this current crisis, just as we have survived the many persecutions throughout the ages. Our Orthodox faith will endure because it is the will of God. And Deacon Michael, your ministry at the Holy Altar as a priest will be part of this enduring legacy. For it is the unbroken, unceasing celebration of the Divine Liturgy that is the wellspring from which the life of the Church flows. But this ministry is never without the cross. And therefore, we bow deeply before it today, at this midpoint of the journey to the great and holy Pascha. For it is the cross that gives meaning to all our priestly endeavors. Because unless we are giving ourselves sacrificially, then we are not serving the Lord who hung upon the cross. He was suspended between heaven and earth, suspended so that he could undo the prince of the power of the air. And he was suspended so that upon his precious and life-giving cross, he might take an instrument of death and punishment, and transform it into a sign of everlasting life. Life, and he bridges deep with this sign the depth of the earth to the heights of heaven. Therefore, Deacon Michael, as you embrace the priesthood and the ministry of the Holy and Divine Liturgy, to offer the bread and the wine on behalf of the people for the life of the world, and to apportion the body and blood of the Lord, and distribute them to the faithful, as did the apostles the bread and fish at the miraculous feeding of the 5,000, you, Deacon Michael, embrace the same way the cross of the Lord. Let the cross be the pillar of your everyday action, of your thought, of your intention and motivation. Let the cross be your signpost that guides and directs your orientation throughout the many, many years of your ministry to come. Let the cross be the stake upon which you nurture and increase the vine of the Lord, His Holy Church, which tended by your loving hands will bear much fruit. Let the cross be the mast upon which you unveil the sails of your ministry, to bear the faithful safely into the port and haven, which is your holy Orthodox Church. And finally, Michael, let the cross be the staff upon which you always lean and you always find comfort, as the psalmist sings, Ιράβδωσου και ηβακτηρίασου αυτε με παρεκάλεσαν. Your rod and your staff, they comforted me. With the cross as your firm reliance, you will begin to understand
what it is to find strength in weakness, and His grace is all sufficient for your every need. So now, dear Michael, still a deacon in this sacred and precious moment, in the presence of your spouse Hannah and your beloved family, as you approach the holy altar and prepare for your thrice round journey toward the laying on of hands by my humility, lead Michael again, I say, upon the cross in your heart, in your soul, and keep it as your deepest hope for the rest of your life. Amen. Your Eminence, my family, and all those viewing this online, thank you for being here with us today. On this, the third Sunday of Lent, we remember and venerate the precious and life-giving cross. Scandal to the Jews and foolishness to the Greeks, we preach Christ crucified. It is a paradox, of course, but the Church is full of them, and transformation is the way of the Lord. The first shall be last, and the last shall be first. The glorious on earth are brought low, and the humble are exalted. The cross was the instrument of death, a symbol by which the Roman Empire, one of the most dominating powers to ever exist, was able to oppress all peoples. It was a symbol of intimidation, destruction, and death. Yet for us Christians, the cross has been transformed into the wisdom and power of God. For the Lord, by means of the cross, abolished death. These are interesting times, as we are faced with an invisible enemy that threatens to kill our bodies. And it may be that we do not understand the spiritual significance for years to come of this plague. This Lent has left us feeling like the psalmist, we are by the waters of Babylon, away from Jerusalem, now weeping. But, my brothers and sisters, Lent is supposed to feel like we are in exile. It is in Lent that we and our soul becomes deeply aware of our distance from God, and we long to return to Him through our repentance. And here is our chance. God has given us the opportunity to tirelessly praise Him within our own monastic cell, our home. Let us transform our physical isolation. Bless your house, read the Psalms, do your compostini, enjoy your family time. Take this opportunity to attend to the vigil lamp in your home. And more importantly, as St. Nikolai says, the vigil lamp within your heart. We have taken great precautions and drastically altered our lives to stop this invisible enemy, which only threatens our bodies. What have we to fear, as Christ has already trampled death by death? Imagine if we put this same vigilance and energy into fighting that which kills the body and the soul, faithlessness and complacency. This is not a time for despair. This is a time for self-examination, for repentance, for unceasing glory to God and pleas of intercession to His saints. Let us give thanks to the Lord and everywhere it is due. Know that it is only temporary, and you will once again be reunited with your beloved, the Lord. To those of you watching today who would like to have been here, especially my family members who were planning to cross the country, and my large extended family and loved ones who could not come today because of our restrictions, follow St. Paul's directive. Be of good cheer, give thanks in all things, and pray without ceasing. Please especially, I ask that this prayer now, though, be directed for myself, my family, and all the clergy and our bishops that with broken hearts continue to serve without a flock. And to my new family here at Archangel Michael, it pains me that we cannot be physically together today. But the Lord knows no bounds, and the Holy Spirit is everywhere present. I know and feel your prayers, and we will be reunited soon. I long to serve you, following the lead of my God and mentor, Father John. I feel as though I am the apple of the Lord's eye, and it is baffling why He has blessed me so abundantly to join this community. I do not understand the Lord's mysterious ways, but by His grace, I will offer my life as a living sacrifice on behalf of you all. Let us pray that,
God willing, the archangel will sheath his sword by the intercession of the All-Holy Mother, and let this plague soon pass. Pater, que se vas mi otate, thona sas afaristiso, yatin eratikisas stirixi, que tin patrikisas agapi prosto prosoponu. Ita testi migali afti chora, prim peripu ena chronu, yematos zilo, enedia, que dosate apida que proscodies, στην Εκκλησία της Αμερικής και σε μένα προσωπικά. Η ακούραστη θέλη σας για δημιουργικότητα μου δίνει έμπνευση και κουράγιο και εκτελώ πίστη το καθήκον μου. Ασθένουμε απίστευτα τυχερός που με θεωρήσετε άξιο και ικανό να αναλάβω τα αιρετικά μου καθήκοντα. Your Eminence, I thank you also for being here today to ordain me. I will attempt to clothe myself with righteousness and guard the sacred trust until the second coming. And now, especially in these times, I must add another major item for which to thank you, Your Eminence. Maintaining the divine services, which is an essential function of our society. I thank you for preserving them, for prioritizing them, for ensuring the liturgy goes on, as you stated in your words. It is your example as an archpriest, dutifully continuing the bloodless sacrifice, that reveals the role of us clergy. We heard in the epistle today, the priest is appointed among men to act on behalf of men in relation to God to offer gifts and sacrifices to sin. The priesthood is a lofty office that the Lord has exalted from the latter times. King Hezekiah called together the priests after the heresy of Ahaz to cleanse themselves and the city and therefore save the kingdom. Eli the high priest spoke to the righteous Hannah that she would bear a son, and the Lord made it so despite his unworthiness. And perhaps most appropriate for today, Moses sent Aaron the priest to burn incense and atone, and immediately the plague that God had sent to his sinful people ceased. The priest is the ambassador of the people to God and the ambassador of God to his people. The presbyter, like the bishop, must be blameless, a steward of God, not self-willed, not quick-tempered, not given to wine, not violent, not greedy for money, but hospitable, a lover of what is good, sober-minded, just, holy, self-controlled, holding fast to the faithful word as he has been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and convict those who contradict. St. Nectario says, the priest is there to lend his hand to Christ, our high priest. Ios John Chrysostom says the priest has the authority to literally call down by his words the Holy Spirit as a fire on the bloodless sacrifice at the altar to transform it into the living body and blood of Christ. St. Gregory the Great, Pope of Rome, says the priest has the commission to govern souls. He has the power to lose sins. He has the power to bless. He has the power through Christ to save. Who is worthy of such a call when all the fathers fled from such a lofty office with so much responsibility? How shall I, the unworthy one, enter into the splendor of the saints? I myself have been most unworthy in every way of the divine office of a priest. I come in the wake of a great cloud of witnesses, of whom only a small portion are here today, who have acted as spiritual guides, fathers, and mothers. I especially want to thank my Yaya, Vespina, may her memory be eternal, who is our matriarch and the leader of so many. I want to thank Father Paul, my pragmatico, for all of your guidance and mentorship over the years, and for loving me as your own son. And my parents, for your instruction in the ways of the Lord, and all my family. Again, in countless times, I have squandered my gifts and opportunities. I have the pride of the Pharisee and the sinfulness of the publican. I have the selfishness of the prodigal and the stubbornness and envy of the older brother. I have the misplaced zeal of Saul and the anxiety of Martha. I have the greed of Judas and the temper of Peter. I have become a symbol of despondency, Pharisaical hypocrisy, and thoughtlessness.
But the Lord puts his treasure in earthen vessels. He receives the harlot, the publican, the prodigal, and I pray that he accepts me, his wasteful, spoiled, and wretched servant. Like he did with the cross, as your eminence you mentioned, the Lord has chosen to transform me into an instrument of his salvific work, despite my previous name. What can I render unto the Lord for all that he hath given unto me? As a reasonable service, I offer myself. As a living sacrifice, I offer my life. The fact that today we venerate what was a symbol of death gives me confidence to know that his grace overcomes sin. His power is made perfect in weakness. To my girls, Genevieve Faith, Seraphima Hope, and Melania Love, my alarm clocks, thank you for helping me put others' needs ahead of my own from the minute that you wake me up every morning. I love you, and forgive me from now on if my fatherhood is spiritually extended and it divides my attention. But know that you are always and will always be my greatest joy. And continuing in the same vein with all these paradoxes that the church gives us, the cross as a symbol of life, God becoming man, myself becoming a priest, one still baffles me to this day, although it is almost 5 years. The Lord gave me such a beautiful woman as Hannah to become one with. You round my sharpened edges, warm my cold heart, add compassion to my zeal, and give me purpose in my despondency. You impress me every day, and I feel as though I get to witness a true Christian model. I drink from your wells, and you give me life. You are my Zodokos Behi. I love you, and please forgive my unworthiness that you get front row access to and bear the brunt of. I am so deeply aware of God's abundant mercy because of my blessed life. A wretch like me has been given my family, this church, my children, and most especially you, Hannah. Made bold by his measureless compassion, I will step forward today to have hands laid upon me to lift me most high. It is time for the Lord to act. May you all forgive my numerous and obvious iniquities, and I pray the Lord's work be done in me. Into your hands, O Lord, I commit my spirit. Makarizomen.
οι πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα. Προχειρίζεται Μιχαήλ των ευλαβέστατων διάκονων εις πρεσβύτερων, ευξόμεθαούν υπέρ αυτού ή να έλθει επ' αυτόν η χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Ο Θεός ο Άναρχος και Τελεύθυντος ο Πάσης κτίσεως και Πρεσβύτερος, ότι προεξιλωρία υπέτησαν την ειδήνη σου και σωτηρίες του ψυχονήμου του κύριου Δεϊθόμεν, υπέτησε την ειδήνη σου στην Πατώσκον εις αυτές των Ιησπατώσκων.
ελπίζω τους παιδιούς σου, τους αρχίδες και τους φωλιάς σου. Κύριε ελέησον, και πρόσδεξε αυτήν όσπωση και ξέρω τα δράματα. Κύριε ελέησον, όσπωση και ξέρω τα δράματα. Κύριε ελέησον, όσπωση και ξέρω τα δράματα. Κύριε ελέησον, Παράσχου Κύριε, της αρχαία εξουσία δυνάμεις και πολιών τα χειρουργή μου, σε παρήσαντε κύκλο της αρχήν εξπέργες το ενή και εξπέργες το ενή και τα σμέντε σε κατακαλύπτουν στα πρόσωπα αυτών τα ζέρισή τους πόδας και τις δυσυπητώμενα και έκρα γενέτερα προς το έτερο αγαταφάφτη στόμα σε νησυχή της δοξολογίας. Of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your all holy, good, and life-giving Spirit, now and forever into the ages of ages. Amen. Ειρήνη πάση και το πνεύματι σου. Αγαπήσου σε Κύριε Ισχύς μου, Κύριος στερεωμά μου, το φυγή μου, Κύριε Ισχύς μου. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελφώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας ούκα είστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Thank you.
Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Και μετά του Πνεύματος σου ανώσχομεν τας καρδίας έχομεν προς τον Κύριον ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Εδώ και τις Αγίας αυτού μαθητές και από
Αποστόλης υπόν, πείετε εξ αυτού πάντες, του το εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Throne on him.
ευλόγησε και την συγχαστέραν πλάτη τέρανον ουρανών απειργάσατον Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες σου εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμον υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Κύριε ελέησον. Εν πρώτης μίστη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Απειδοφόρου, χάρισε τις Αγίες σου εκκλησίες εν ειρήνη, σών εν ημών υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντων των λόγων της εις αληθείας. Κύριε ελέησον. Και πάντων και πάσων. And grant that with one voice and one heart we may glorify and praise your most exalted and majestic name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit now and forever to the ages of ages. Amen. Έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Και μετά του Πνεύματος σου. Ο Θεός είναι ο Θεός που σώζει. Lord have mercy. Ορίσεις και ποιείς με θυμών. Εσύ ο Θεός είμαι που δεξάμε στο δωρατά αυτά καθάρισε μας από πρώτους μολύσμους αρχούς και πνεύματος και δίδαξε να επιτελεί να γεσύνει με φόβο σου. Είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως σημαίνει που δεχόμενη τη μερίδα των αγιασμάς σου. Ενωθώ με το Αγίο σου σώμα του και έμαρτη. Lord have mercy. Της καρδίας ημών και γεννόμεθα ναός του Αγίου σου πνεύματος με ο Θεός ημών και μηδέν ημών ενωθοποίησης το πτώ σου που πανήνει στην ημιδέα στην ύψη και το εξώματο που σου έξω να λαμβάνει αλλά δώσε με μέχρι σας κάτι μου να αναπρέσει από δέκα. Συγκυρία. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil. Ότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάση και το πνεύμα τη σου. Συγκύρια.
Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τα Άγια της Αγίας Ελίζεται. Oh.
Σου το μυστήριον είπα ο φίλοι μας ηθόσο καθάπερο Ιούδας άλλος ολιστής ομολογώσει μνήστητη μου Κύριε εν τη βάση. Σημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου. Αλληλούια. Δόξα τη Αγία Αναστάσεις σου Κύριε, ιδού ανέστη
ο Χριστός θεσμυροφόρης γυναίξη, άγγελος φύση, μυθρινήτε πορευθήσε υπέτε της Αποστόλης, χαίρετε σήμερον σωτηρίαν το κόσμο, η τυραννής του εχθρού θανάτω λέλητε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, ανέτειλας από του τάφου άδει τον φάος το κόσμο αστράπτον, την αφθαρσία ανεκμείωσας Κύριε, θανάτου την κατηφίαν εκ των περάτων ως ευσπλάγνος. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, ανέστης εκ του τάφου τριήμερος, όσο υπνών Κύριε, άδου πυλωρούς πατάξας θεία δυνάμη, και τους παλαιγύρας προπάτορας, ο μόνος ευλογητός των πατέρων, Θεός και υπερένδοξος. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, μοίρα εν χερσί τι κατέχεται όλος, την αδέξητη τέμνην οφανής νεανίας, εν το ταφοδόαν εξανέστη ο Χριστός και Θεός ημών, Αναστήσας φύση πρωτών άδου και θμόνων. Εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Σώσον Κύριος ο Θεός των λαών σου. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τόσων φυλάτων βία του Σταυρού σου πολύ τεύμα. Άντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Απέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθομεν.
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Lord, bless those who praise you and sanctify those who trust in you. Save your people and bless your inheritance. Protect the whole body of your church and sanctify those who love the beauty of your house. Glorify them in return by your divine power and do not forsake us who hope in you. Grant peace to your world, to your churches, to the clergy, to those in public service, and to the armed forces and to all your people. For every good and perfect gift is from above, coming from you, the Father of lights, and to you we give glory, thanksgiving and worship, to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and forever into the ages of ages. Amen. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνων. Θεός. Κύριε ελέησον. Ευλογία Κυρίου και ελέος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Τον Δεσπότην και Αρχιερέαιμον, Κύριε φύλατε εις πολλά έτη δέσποτα, εις πολλά έτη δέσποτα. Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών των Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. My dear father, now priest Michael, congratulations again, God bless you, Axios. Έλα εδώ, έλα, come up. People want to see you. Isn't he marvelous? He, I always thought that he is like the angels. He is so loved, he is so good. He has always this smile and comfort and beauty that only the angels have, not only he himself, but his wife and his children too. So not only your name is worthy, dear Father Michael, but also your priesthood is worthy, your family, your wife is worthy. God bless you always. Remain always as you have been, like a deacon, means be humble, be loved, be smiling, so that everybody enjoys your faith, your love, your beauty of your soul. God bless you. Axios. Axios. Thank you. Did you say Axios to your father? Say Axios. Axios. Bro. Let's have a picture now. Come close. You can give a nice picture. Come and get a nice picture with them. And now with the fathers. Please, Father, join us. And then the rest of the family. Yeah, one more child. One more. Oh, I'm sorry. Can I hold? No, I can't. No, I can't because I'm afraid of the virus. I don't want to. If I have it, I don't want to give it to the child.
All of the three are daughters? Oh my God, you are blessed. Thank God. Virginia and George, come. One God. The parents, come on, please. Come. Ευχαριστώ. Πατέρες, πηγαίνετε να ντυθείτε. Να έρθει η οικογένεια. The rest of the family, where is it? Genevieve. Your Eminence, on behalf of the Archangel Michael, we want to thank you for once again visiting. Every time Your Eminence visits, it's when somehow we find a way not to be here. We look for summer, isn't it? Wasn't that? Summertime was. Summertime. But our feast day, 40 year, falls on a Sunday this year. So we look forward to celebrating. We look forward to celebrating with you on our feast day of the Archangel. But thank you for bringing us hope in a very difficult time through this incredible ordination. Thank you. Thank you, Father. Elat, elat. Yeah, yeah, perfect. Okay. And there are lids to go, they can take to go. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Good. Now only the family is going inside. Who are you? You look like Michael. Father, your brother. Yeah. Yeah.